λίγες λέξεις και θα κρίνετε. Πού πάτε ρε? Την ευγενία θέλω να δω. Ευγενία, παιδιά. Δεν κοιτάει, δεν κοιτάει. Υπέρον. Πού πάτε? Πρέπει να σας κρίνουμε. Μήπως έχει σημασία τι δίσκο έχει μπροστά του. Είμαι πολύ περίεργος να ακούσω Ευγενία. Καλέ, κλείστε το λίγο καλύτερα. Κλείστε το λίγο καλύτερα. Ναι, γιατί... Καλά, ναι, εντάξει. Έχει ένα σκίσιμο. Πώς σας λένε, ε? Εγώ είμαι ο Πουά και από εδώ είναι ο Πάολο. Πάολο. Με τι ασχολείστε, ε? Εγώ σπουδάζω οικονομικά, είμαι στο πτυχίο. Και παράλληλα κάνω και modeling. Εσείς? Εγώ ασχολούμαι με δίσκους, DJ. Εξού και όλο αυτό το συνοθήλευμα. Υπέροχο το βρήκα εγώ. Όχι, υπέροχο, καλό ήταν. Εντάξει, μην το λαθούμε. Είχε πλάκα. Αλλά όχι ότι ήταν και το κορυφαίο θέμα. Η λέξη υπέροχο νομίζω ότι πηγαίνει σε άλλα πράγματα. Αλλά ήταν διασκεδαστικό, νομίζω ότι αυτό που θέλατε να πετύχετε το καταφέρατε. Εμείς δεν θέλουμε να πετύχουμε κάτι. Να διασκεδάσετε. Για πλάκα το κάναμε. Ναι, μια χαρά. Και ήταν ωραία ιδέα. Η ιδέα ήταν ωραία. Μια χαρά πλάκα είχε. Γιατί δεν το αλλάζετε, ας πούμε, γιατί δεν πηγαίνετε σε ένα κλαμπ να κάνετε στριπτίζ τα βράδια? Εγώ βλέπω δύο νέα παιδιά αυτή τη στιγμή που έρχονται σε μια σκηνή και τσιτσιδώνονται, ας πούμε, για να γελάσει ο κόσμος. Ναι. Γιατί δεν το κάνουν επαγγελματικά, να πάνε σε μια σκηνή να βγάλουν και πέντε δεκάρες? Γιατί έτσι γουστάρουν. Δεν κάνουμε για επαγγελματικούς λόγους, δεν έχουμε. Για πλάκα το κάνανε οι άνθρωποι πια, δεν ακούτε.